Αυτά διαδραματίζονται κάθε βράδυ στην παραλία του Λαγανά. Νεαροί τουρίστες, στην πλειοψηφία τους Βρετανοί, μόλις κλείσουν τα μπαρ τα μεσάνυχτα, πηγαίνουν στην παραλία του Λαγανά και διοργανώνουν υπαίθρια πάρτι, αδιαφορώντας πλήρως για τα μέτρα προστασίας. Την ίδια στιγμή, δεκάδες δημοσιεύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο δυσφημούν το νησί για τη μη τήρηση των μέτρων, με τους ντόπιους να αντιδρούν και να σχολιάζουν ότι αυτοί που δεν προσέχουν είναι κυρίως οι τουρίστες. Τώρα, το να έχουμε έναν αστυνομικό πίσω από κάθε τουρίστα ή κάθε ζακίνθινο, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και σίγουρα το ξέρουμε ότι δεν τηρούνται. Το διαβάζω εγώ, το βλέπω ότι στο Λαγανά υπάρχει αυτός ο συνωστισμός. Σίγουρα δεν είναι καλό και δεν θα έπρεπε να γίνεται. Ναι, τα ρίχνουν σε εμάς ότι δεν τηρούμε εμείς τα μέτρα, αλλά υπάρχουν ντοκουμέντα να δει ο κόσμος τι γίνεται αφού του κλείσουν τα κλαμπ. Πηγαίνουν όλοι στην παραλία κάτω. Δεν μπορεί μόνο επιχειρήσεις να τηρούν τα πρωτόκολλα. Θα πρέπει και οι άνθρωποι να έχουν συνείδηση και να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να φοράνε μάσκες και να κρατάνε τις αποστάσεις. Και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι επιχειρήσεις και τα μπαρ και, όλα, και, όλα, και όλοι μαζί. Και επίσης, 12 ώρα που κλείνουν τα μαγαζιά, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνουν, γιατί όλοι μαζεύονται στην παραλία και γίνεται ο χαμός. Η Βρετανία τις τελευταίες εβδομάδες αντιμετωπίζει τη Ζάκυνθο ως πηγή κρουσμάτων μετά τις τρεις περιπτώσεις εισαγωγής κρουσμάτων κορονοϊού από πτήση επιστροφής τουρισμού από το νησί. Ένα από τα δημοσιεύματα των Βρετανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ανέφερε ότι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό 20 μαθητές μόλις επέστρεψαν στη χώρα τους. Να βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά να κατεβαίνουν ορδές προς τα κάτω και να μην προστατεύονται μεταξύ τους, έτσι. Να μην φοράνε μάσκα και να είναι ένας πάνω στον άλλον. Το γεγονός το οποίο σίγουρα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και είναι αρνητικό όσο αφορά το Λαγανά, είναι για άλλη μια φορά ο Λαγανάς είναι πάλι στο επίκεντρο αρνητικά, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το γνωρίζει κάποιος, είναι λεπτό το σημείο αυτό. Για δυσφήμιση της περιοχής από τα Βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν οι πολίτες και οι επιχειρηματίες του Λαγανά και τονίζουν για άλλη μια φορά ότι αυτοί τηρούν τα μέτρα κατά γράμμα.